Ακόμα και όταν έχεις επιτυχία, και μεγάλη επιτυχία όταν έχεις, πρέπει να τη συντηρήσεις, να τη διαχειριστείς εννοώ, ναι. Και οικονομικά και με διάφορους άλλους τρόπους. Πάντοτε είναι πάρα πολλά τα πράγματα που... Με, αν θέλεις, με έναν κύρος, με έναν αυτό, που τους χάθηκα πραγματικά. Έχω συγχαθεί γενικά, όχι όλους, για να μην είμαι και άδικος, ναι. Αλλά μια μερίδα μεγάλη του συναφιού μας, τους έχω συγχαθεί. Πραγματικά, συχαίνομαι. Τους συχαίνομαι. Από τις πράξεις τους, από αυτά που λένε, από αυτά που δεν υπάρχει λόγος να ασχολείσαι. Δεν πληγώνομαι βέβαια, όπως παλιά, που έκλαιγα και υπέφερα. Δεν αφήνω πλέον να με βλάψουν οι άλλοι, μόνο εγώ. Μπορώ να βλάψω τον εαυτό μου. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με επηρεάζει. Και δεν θέλω να φτάσω στο σημείο να συγχαθώ το ίδιο το θέατρο, τη δημιουργία. Και επειδή ζούμε μέσα στη ψευτιά, μέσα στη βιτρίνα, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, όμως αυτό δεν μου πάει και δεν με γεμίζει και δεν με... Αντίθετα, μου έχει κάνει πάρα πολύ κακό. Επειδή δεν θέλω να το περάσουμε επιφανειακά, ούτε αυτή την κουβέντα, ούτε οτιδήποτε άλλο, θα έρθω εγώ να σας συναντήσω στο θέατρο, ξεχωριστά έτσι τον καθένα, για να κάνουμε εκεί την κουβέντα και την ψυχανάλυση μας όλοι. Ναι, πρέπει να την κάνουμε, αλλά χρειαζόμαστε να μας δώσεις χρόνο. Βεβαίως και θα σας δώσω χρόνο, εννοείται. Για να καθίσουμε στο... Για να ολοκληρώνετε, γιατί τώρα είναι κάτι που στο λέω έτσι γενικά. Βέβαια, γι' αυτό σου λέω ότι θα βάλουμε μια ανωτελεία, γιατί θα το αδικήσουμε κιόλας. Αλλά να ξέρεις ότι είμαι εγώ σε αυτή τη φάση. Από τη μια είμαι ευτυχισμένος για το έργο μας, από την άλλη δυστυχισμένος όχι, δεν είμαι. Από την άλλη, είμαι αρκετά προβληματισμένος. Έχει χτυπήσει το καμπανάκι του μηδενισμού του Ρεμπό.
Έχει, ο Αντρέας σύντομα θα έρθω να σε βρω να έχει αυτή τη μηδενιστική τάση. είναι το 50% της προσωπικότητάς του προσανατολίζεται προς το μηδενισμό. Λοιπόν, και έχει ξυπνήσει αυτό. Να μου πείτε ξανά για την παράσταση, τις μέρες, τις ώρες, να το δούμε ξανά, Λουίζα μου, το τιτλάκι μας με τις ώρες και δίνουμε ραντεβού στο θέατρο. Εκεί να τα πούμε αναλυτικά. Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30 και Κυριακή στις 7. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εσύ θα έρθεις όμως να το δεις. Θα προσπαθήσω να έρθω. Μαρίνο μου, δεν θέλω να σου υποσχεθώ. Ξέρεις, δεν θέλω να λέω βεβαίως και θα έρθω και στο τέλος να μην τα καταφέρω. Θα προσπαθήσω γιατί ξέρεις. Και είναι το θέμα ότι είναι τόσο μεγάλη απουσία που προσπαθώ να καλύψω ώρες, χρόνο κλπ. Και εγώ θέλω να έρθω.